Εσύ είσαι καλός αυτά. Το έχω σπουδάσει εδώ. Ρουμανία 6 χρόνια. Εισαγωγή, κεφάλαιο 1. Ναι, ναι, ναι. Κυρίες και κύριοι και φίλοι και όλοι οι συγγενείς μου που βλέπετε την εκπομπή, καλώς ήρθατε για άλλη μία φορά με Δήμητρα Νικητέα και Σπίλιο Φλόρο, ένα χειροκρότημα. Σημερινό επεισόδιο θα συζητήσουμε ποιο είναι το καλύτερο social media και για ποιο λόγο είναι το Instagram. Μου το έφερες ανάποδα! Ναι, Instagram versus Facebook. Έχεις πάρει τη μεριά του Facebook, έχω πάρει τη μεριά του Instagram. Έχεις γράψει αστεία? Ναι. Εγώ δεν έχω γράψει. Δεν χρειάζεται αστεία, Δημητρά, χρειάζονται επιχειρήματα. Χρειάζεται σθένος, δύναμη. Παρησία. Παρησία. Θεός. Παναγία του Παρησία. Και... Ναι. Το Facebook, παιδί μου, είναι αυτός ο 80χρονος παππούς, θείος που έχουμε στα οικογενειακά τραπέζια, που ξέρεις ότι πεθαίνει και την πορεία του χρόνου να μείνει εκεί, αλλά τον έχεις απλά να σου λέει ιστορίες και ειδήσεις. Είναι αυτό το πράγμα το Facebook. Έχει πεθάνει. Το check-in δεν σε πείθει. Το check-in, ποιος κάνει check-in? Αυτό, ποιος κάνει check-in. Αλλά αυτές είναι οι δυνατότητες που προσφέρει το Facebook. Γιατί το Facebook δεν έχει την αυτοπεποίθηση, τον αυτό. Αυτοκτονεί το αστείο σου. Τι. Τι είναι αυτό. Αυτοκριτική. Μπράβο, αυτοκριτική. Δεν κάνει αυτοκριτική να πει το poke και το check-in δεν τα χρησιμοποιεί κανένας, ας τα βγάλω. Δεν μπορεί να δείχνει τα λάθη του. Κανένας ποτέ, Σπίλιο, βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Ναι. Γιατί είμαι πρωτόγονος κυρίως. Οκ. Okay. Για να ζεσταθείς. Για να ζεσταθώ, αυτό είναι. Αυτή είναι η φάση μου. Ποτέ κανένας δεν είδε το story σου και είπε «Μαλάκα, αυτός ο τύπος είναι γαμάτος». Είναι και σαν Γιάννη, τύπου «Εντάξει, αυτός ξέρει». Ποτέ κανένας, Σπίλιο. Οκ. Όχι, εγώ το πιστεύω ότι υπάρχει κόσμος που λέει «Α, τι έκανα το πάω». Σκουπευτείς, Γιάννη, είσαι σκύλο του πολέμου. Σκύλο του πολέμου. Δεν κόλλασε. Όπου να πούμε, τι είναι το σκύλο του πολέμου. Το σκεφτόμουν σήμερα. Τι σκάτα είναι το σκύλο. Έπλυνα πιάτα και το σκεφτόμουν σήμερα. Είναι θύμιο να το λένε αυτό το πράγμα. Τι είναι το σκύλο του πολέμου. Είναι αυτό που επιβίωσε εν ολίγη, αλλά για φαντάζεσαι το σκύλο να κρατάει ένα όπλο, ένα κάπω 47 και να σου και να στερήσει όλο. Τι κοντολογεί. Το Facebook είναι cool. Δεν μπορεί να βρει. Το Facebook είναι cool. Είναι στα λόγια μου. Ήρθε στα λόγια μου. Τέλο. Λοιπόν, το Facebook δεν είναι cool γιατί σου δίνει απεριόριστες δυνατότητες και πρακτικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο τη μία, το οποίο είναι το status. Καταλαβαίνεις την αποτυχία του μεγαλείου. Μοιάζει σαν τον εγκέφαλό μας. Έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, αλλά χρησιμοποιούμε λίγες. Ναι. Όταν εγώ ήμουν. Εσύ ήσουν 17, εγώ ήμουν 18. Εγώ ήμουν ανήλικο, εσύ ήσουν ανήλικο, ναι. Ναι. Έχω ξεκινήσει. Αλλά ήταν παράνομο πάλι. Έχω ξεκινήσει μόλις το stand-up και μαθαίνω από. Όχι! Μην το πεις! Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Ναι, μπορώ! Να τη στρέψω τη γλώσσα σου! Όχι. Μην το πεις! Να μην το πω. Εντάξει, πες το. Καλή αδειά. Ωραία. Έκανε και κάτι που και γνωρίζω από τους κύκλους ότι η Δήμητρα Νικητέα ξεκινάει τη stand-up. Στέλνω έτοιμα φιλίας, Δήμητρα Νικητέα στο Facebook. Με δέχεται. 3 ώρες το πρωί τώρα αυτό. Την έκανα τύπου ad στη μία, μία-δύο με έκανε ad πίσω. Και παιδιά, 10 λεπτά φίλοι στο Facebook μετά, βλέπω Δήμητρα Νικητέα να κάνει 4 post σερί, στα οποία με βρίζει δημόσια. Και με το που την κάνω ad, 4 λεπτά μετά βλέπω post Δήμητρα Νικητέα. Καλά, ο άλλος έχει 500 likes στο Facebook feel και φίλους και κάνει stand-up. Δεν του έχουν πει ότι πρέπει να έχει μικρό πουλί για να κάνει stand-up. Ανεξήγητο ο μίσος. Και άλλα τώρα 4 post στο ίδιο στυλ. Τύπου, μου κάνει ξεκάθαρα επίθεση φωτογραφική. Και σου στέλνω μήνυμα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό που μιλήσαμε και το βράδυ. Καλά, οκ. Okay. Όχι, οκ. Okay. Και το βράδυ κάτι άλλο θα έκανε, δεν ξέρω. Okay. Τόσα νεύρα. Και σου στέλνω μήνυμα και σου λέω γεια, ξέρω εγώ, έχω μικρό πουλιώδη και τέτοια. Χαχα. Κάτι τώρα θυμάμαι. Αλήθεια. Και αυτά υπάρχουν. Δεν τα φαντάζομαι. Μπορώ να σα στείλω και τα screenshots. 21 Ιουνίου 2016. Κάει. Στέλνω πρώτα μήνυμα. Παναγία μου. Είμαι μίζηρο με μικρό πουλί. Σπίλιο Λόρο. 2016. Αλλά έχω αρκετούς φίλους στο Facebook. Λες, άμα διαγράψω κανέναν να πάει καλά το stand-up. Και τι απαντάω, πες το μου στο αυτή και μετά πες το δημόσια. Μην τρέπεις, ήταν το 16. Δεν απάντησε, ήταν 16. Μου λες, αρχικά τη φάση γιατί ξεχυλίζει τόση ζωή, άπειρο lifer. Εγώ είμαι τύπου, μαλέγα, δεν μπορώ άλλο. 24 Δεκεμβρίου. Έλα, σταμάτα το. 2017. Δεν κάνω κάτι, απλά νιώθω άσχημα. 1,5 χρόνο μετά, δηλαδή, έτσι ξαναστέλνω. Καλά, Χριστούγεννα. Το Instagram έχει ένα καλό,
Και αυτό δεν το έχει το Facebook. Και αυτό είναι ότι μπορείς να διαβάσεις το μήνυμα. Ναι. Χωρίς να το καταλάβει ο άλλος. Το Facebook το έχει. Sorry. Μπορείς να μην φαίνεσαι ενεργός, ναι, στο Instagram. Μπορείς να μην φαίνεσαι ενεργός ενώ είσαι. Ναι. Και το ανάποδο ισχύει στη σεξουαλική μου ζωή. Μπορεί να φαίνομαι ενεργός ενώ φαίνομαι. Στο Instagram δεν υπάρχουν περίεργοι άνθρωποι. Okay. Στο Facebook θα δεις boomers, θα δεις memes με δεν ξέρω τι, θα δεις τα τριαντάφυλλα, τα καλημέρα, τα θαυμαστικά, τα ένα-ένα-ένα, αυτά τα πράγματα. Υπάρχει ένα cringe πανηγύρι της ασχήμιας στο Facebook, το οποίο δεν το σχολιάζει κανείς. Στο Instagram, μάτα Θεό, δεν έχω δει κανένα cringe post ποτέ στη ζωή μου. Ωραία. Θες να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση των story μου ή των live μου? Εγώ, επειδή θυμίζομαι στο πόσο καλά χειρίζομαι τα social media, mm-hmm, αν μη τι άλλο, έχω κάνει live στο οποίο κοιμάμαι. Okay. Πόσα like έχεις στη φωτογραφία σου? Δεν κοιτάω. Άσε ρε, που ξέρεις και το δεκαδικό ρε μαλάκα, πες το. 750. Είναι γελίος. Ωραία, επίσης έχουμε τα giveaway στο Instagram. Στο Instagram μπαίνεις και κερδίζεις. Τύπου κάθε μέρα γίνεται ένα διαγωνισμό, ναι, κάπου θα κερδίσει. Και χάνει αξιοπρέπεια. Δηλαδή κάτι κερδίζει και κάτι χάνει. Χάνει όμω την αξιοπρέπεια. Σιγά που χάνει αξιοπρέπεια. Όχι. Αν ταγκάρει άνθρωπο σε giveaway, σε διαγωνισμό, mm-hmm, αυτομάτως πρέπει να περάσει με ρωμαϊκό κλειό το κεφάλι σου και να αυτοκτονήσει. Γιατί τουλάχιστον έτσι θα διασώσει κάποιο ηθικό κομμάτι μέσα σου. Ωραία. Στο Instagram, όντω χάνει του δύο φίλου του ταγκαρισμένου. Ναι. Άπαξ και του ταγκάρει, χάθηκαν σαν φίλοι. Mm. Αλλά μαθαίνουν μόνο τρία άτομα ότι συμμετέχει στον διαγωνισμό. Εσύ και οι φίλοι σου. Στο Facebook για να συμμετάσχει σε διαγωνισμό πρέπει να κάνει κοινοποίηση. Ναι, πρέπει να πει. Εκεί και αν είναι μιζέρια, τύπου κοινοποιεί κάτι γραβιέρε Νάξου, ξέρω εγώ. Που... Τι έχουν οι γραβιέρε Νάξου? Δεν έχουν, αλλά. Έχει κάτι να πει για τα pop προϊόντα τη Νάξου? Όχι. Α, το ξέρει ότι είμαι από εκεί. Facebook, Instagram, Τζέρτζελο. Δεν ξέρω ποιο κέρδισε ακόμα. Γράψτε τα σχόλια του YouTube. Μήπως κερδίζει το YouTube τελικά? Δεν ξέρουμε. Γράψτε τα σχόλια από κάτω. Ποιος κέρδισε και εμείς θα τα πούμε στους δρόμους, στα Τζέρτζελα και Instagram. Στο Instagram και στο Facebook. Τα λέμε. Τώρα. Γεια σας.